Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη Mercedes-Benz Ισμαήλος, αλλά αυτή φορά στη Γλυφάδα, για να σας παρουσιάσω άλλη μία Mercedes. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η νέα Mercedes-Benz C-Class του 2021 και αυτό είναι ακόμη review από theleftlane.gr. Ας ξεκινήσουμε τώρα αυτό το review από το πίσω μέρος της νέας C-Class, το λιγότερο αγαπημένο μου. Γενικότερα είναι αρκετά πιο στρογγυλή από την προηγούμενη γενιά, αλλά είναι πολύ πιο aggressive και αρκετά πιο επιβλητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολύ πιο slim φανάρια, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο review στην A-Class. Έχουμε το επιβλητικό αστέρι της Mercedes, την αναγραφή του μοντέλου, έχουμε πολύ πιο aggressive προφυλακτήρες λόγω του AMG πακέτου, αλλά έχουμε δύο εντελώς ψεύτικες εξατμίσεις, έναν ψεύτικο διαχύτη αέρα, που ναι όμως προσδίδει στην επιβλητικότητα αυτού του οχήματος, και έχουμε αυτούς εδώ πέρα τους αραγωγούς, οι οποίοι είναι αρκετά ψεύτικοι. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο πίσω μέρος, αλλά αν ήταν όλα λίγο περισσότερο αληθινά θα ήταν το καλύτερο από όλα. Στα πλάγια λοιπόν η νέα σε γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Έχουμε το ίδιο ακριβώς προφίλ με την προηγούμενη γενιά, το οποίο αυτό δεν είναι καθόλου κακό, μιας και το προφίλ της προηγούμενης γενιάς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το αυτοκίνητο είναι εντυμένο στο AMG πακέτο. Επομένως έχουμε 18 πεντάκτινες ζάντες και έχουμε και πιο aggressive, πιο χαμηλές φούστες, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να δείχνει πολύ πιο σπορ. Πάμε ως τώρα μπροστά. Επιτέλους φτάνουμε στο αγαπημένο μου σημείο πάνω στο αυτοκίνητο, η μούρη του. Είναι έτοιμο να σε καταγορθήσει, είναι τόσο aggressive, χωρίς να έχει μια τεράστια μάσκα BMW. Και όπως θα παρατηρήσουμε, αυτή η μάσκα είναι ανάποδα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Έχει αυτά τα υπέροχα αστεράκια παντού. Έχουμε τους slick προβολής, τους οποίους μπορούμε να τους κάνουμε upgrade και να πάρουμε τους adaptive. Λόγω του AMG πακέτου έχουμε πιο χαμηλούς προφυλακτήρες, αλλά βέβαια η αραγωγή εδώ πέρα είναι μπλοκαρισμένη. Αλλά νομίζω πως ξέρετε ότι εμένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Θέλω να έχω το αστέρι της Mercedes να το βλέπω ενώ οδηγάω. Γενικότερα όμως είναι το αγαπημένο μου σημείο πάνω στο αυτοκίνητο. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνει μέσα. Ναι, μπαίνεις εδώ μέσα και λες ότι πάλι η Mercedes έκανε το θαύμα της και είχε βγάλει το πιο τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό και από την BMW και από την Audi. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ μέσα. Αρχικά, το πρώτο που βλέπει
κάποιος που κάθεται εδώ μέσα, είναι αυτές οι δύο τεράστιες οθόνες, οι οποίες θα έρθουμε πιο αναλυτικά σε αυτές σε λίγο. Έχουμε αυτό το υπέροχο τιμόνι, το οποίο μοιάζει πολύ με αυτό της S-Class. Έχουμε paddles, για να αλλάζουμε ταχύτητας χειροκίνητα. Έχουμε touch-sensitive πλήκτρα, το οποίο όμως παράλληλα πατιούνται κιόλας. Ακόμη έχουμε κυκλικούς αεραγωγούς, το οποίο εγώ προσωπικά αυτό το εσωτερικό έτσι το ξεχωρίζω από σε σχέση με τις S-Class. Η S-Class έχει ένα ολόκληρο ορθογώνιο, αυτό έχει τρεις διαφορετικούς αεραγωγούς στρογγυλούς. Προχωράμε παρακάτω και πάμε να δούμε αυτές τις υπέροχες οθόνες. Αυτές οι οθόνες λοιπόν είναι, έχουμε μία τεράστια στο κέντρο, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου κουμπιά, και έχουμε μία για το καντράν μας. Από αυτή την κεντρική έχουμε ό,τι θες να κάνει. Μπορεί να χειριστείς τα πάντα, το τηλέφωνο σου ακόμη, εννοείται έχεις την πλοήγησή σου. Μπορείς, έχεις και Apple CarPlay και Android Auto, οπότε μπορείς να συνδέσεις και το τηλέφωνο σου. Εγώ αυτό προσωπικά αυτό θα έκανα. Και επιπλέον, ακόμη ο κλιματισμός χειρίζεται μέσα από αυτή την οθόνη, που δεν είναι τόσο εύχριστο, μιας και όταν οδηγάς πρέπει να κατεβάσεις λίγο τα μάτια σου από τον δρόμο για να δεις ότι άλλαξες θερμοκρασία, μιας και δεν έχει ένα feedback να ξέρεις ότι πάτησες κουμπί. Περνάμε τώρα σε αυτά εδώ πέρα, το καντράν. Θα πω ότι ήμουνα αρκετά αρνητικός στα ηλεκτρικά καντράν, δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και στον ήλιο είναι πάρα πολύ καθαρά και εννοείται μπορείς να δείξεις οτιδήποτε θες. Όχι, μην αγχώνεστε, εντάξει, μην αγχώνεστε. Μας κλείσανε λίγο, μας ζητήσανε κάτι, διακόψαμε λίγο το γύρισμα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έλεγα για το καντράν. Μπορείς να προβάλλεις οτιδήποτε, μπορείς να προβάλλεις και εδώ πέρα. Το πιο εύκριστο είναι να προβάλλεις τους χάρτες σου, που εννοείται ότι μπορείς να τους προβάλλεις. Συνεχίζουμε, αυτό που θα πω συνέχεια είναι ότι έχουμε εδώ πέρα, ανοίγουμε το Piano Black Trim και έχουμε από κάτω δύο ποτηροθήκες, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και ανάλογα για μεγαλύτερα και μικρότερα cups. Έχουμε εδώ πέρα ένα αποθηκευτικό χώρο ακόμη, το οποίο έχει και δύο USB-C μαζί με μια πολύ όμορφη με μάσκα COVID Life. Αυτό που θα πω είναι ότι εννοείται γενικότερα εδώ μέσα έχουμε πάρα πολύ καλά υλικά. Έτσι, βέβαια, σε κάποια σημεία θα δεις ότι έχεις αρκετό πλαστικό. Γενικότερα, ναι, μένει στο design, είναι μπροστά από όλους, αλλά θα πω ότι η BMW έχει λίγο καλύτερη ποιότητα πλαστικών σε όλη την καμπίνα. Αυτά από αυτή την καμπίνα είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι η πιο όμορφη από όλες. Πάμε όμως να δούμε τι κάνει αυτό το αυτοκίνητο στο πίσω, στα πίσω μισθό και στα πίσω καθίσματα. Έρχεσαι στα πίσω καθίσματα της S-Class και βλέπεις ότι αλήθεια όλα τα vibes της S-Class έχουν έρθει εδώ μέσα στη C-Class. Είμαι πάρα πολύ ανετός, η πολυτέλεια από μπροστά έχει μεταφερθεί πίσω. Έχουμε μια πολύ αεράτη καμπίνα, μιας και έχουμε αυτό το υπέροχο, τη διπλή ηλιορροφή. Επιπλέον έχουμε το τεμπέλι μας εδώ πέρα, το οποίο δεν έχει τις άσχημες ποτηροθήκες εδώ πέρα, τις έχει εδώ πέρα. Άνοιξαν. Οπομένως δεν σε ενοχλεί, οπότε είσαι άνετος. Αν κάτσω βέβαια αρκετά ευθεία, εγώ δεν έχω σχεδόν καθόλου χώρο για το κεφάλι. Είμαι 2 μέτρα, το ξέρω, αλλά αν κάνω λίγο τον ποπό μου λίγο πιο μακριά, είμαι αρκετά άνετος. Τα πόδια μου έχουν αρκετό χώρο να μπουν κάτω από το κάθισμα, οπότε δεν είμαι σε position squat, οπότε είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω 2 αεραγωγούς για τον κλιματισμό μου εδώ μέσα. Και επιπλέον έχουμε τον αποθηκευτικό χώρους σε τύπου αεροπλάνου για να βάζουμε πράγματα εδώ πέρα. Τα καλά υλικά από μπροστά και αυτά έχουν έρθει πίσω, επομένως είμαστε σε πολύ υψηλό βαθμό πολυτέλειας. Και γενικότερα θα πω ότι είμαι πάρα πολύ άνετος εδώ μέσα και θα ταξίδευα άνετα μεγάλες αποστάσεις. Πάμε να δούμε όμως λίγο τον πίσω αποθηκευτικό χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο καπό. Έχουμε χωρητικότητα 455 λίτρων εδώ μέσα. Όχι το μεγαλύτερο, αλλά πολύ ικανοποιητικό. Έχουμε ένα μικρό ύψωμα για να βγάζουμε και να βάζουμε τα πράγματα. Είναι ελάχιστο, εντάξει, είναι σεντάν, οπότε πρέπει να το ανεχτούμε αυτό. Έχουμε ένα διχτάκι για να βάζουμε πράγματα και είναι το set της επισκευής του λάστιχου μας. Από κάτω έχουμε λίγο ακόμη χώρο για μια κρεμάστρα. Και έχουμε και το μπάσκετ της Mercedes, το οποίο
βρίσκεται σε κάθε Mercedes για να θες να κουβαλήσεις τα λαχανικό σου όταν πας να πάρεις από το grocery store, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Το βάζουμε ξανά στη θέση του. Επιπλέον έχουμε δύο ακόμη σημεία για αν θέλουμε να δέσουμε κάτι και εννοείται ότι μπορούμε να ρίξουμε τα καθίσματα από, με το πάτημα ενός κουμπιού από πίσω το προπαγκάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι επιλογές έχουμε στο θέμα των κινητήρων. Πάμε να δούμε τώρα τι κινεί αυτό το μωρό. Όλοι οι κινητήρες, και βενζίνης και diesel, έχονται με mild hybrid τεχνολογία. Για τους βενζίνης έχουμε έναν 1490 κυβικών εκατοστών τετρακίνητρο που βγάζει 170 άλογα, ο οποίος είναι αυτός εδώ, η C180, και φτάνουμε μέχρι τη C300, δίλητρος τετρακίνητρος με 204 άλογα. Για τους diesel έχουμε την C220D, η οποία είναι δίλητρη με 150 άλογα, τετρακυλίνδρη, και έχουμε τη C300D, η οποία βγάζει 224 καυτή άλογα, τετρακύλινδρη, δίλητρη. Μπορούμε να πάρουμε συγκεκριμένα τετρακίνηση στη C200, στη C300 και ανάλογα για τα diesel μοντέλα. Να υπενθυμίσω για εμάς τους petrolheads ότι η νέα C63S δεν θα βγει με τον υπέροχο τετράλιτρο V8, αλλά θα έρθει με έναν μικρότερο τετρακύλινδρο με mild hybrid τεχνολογία. Θα κλείσουμε αυτό το review από εδώ μέσα, από την καμπίνα της καινούργιας C-Class. Μου έχει πάρει μια τα μυαλά και στο εσωτερικό design και στο εξωτερικό design και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ το πώς υποδέχεται αυτό το αυτοκίνητο με τα πολύ καλά του υλικά, με τον τρόπο που έχει στηθεί, με όλα. Και έχοντας μπει και στην BMW 3 και στο Α4, μπορώ να πω ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει ένα κλικ κάτι παραπάνω που σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο ξεχωριστός. I've been feeling so, I've been feeling so.